Η Θείοι Απόστολοι ως ουρανοί λογικοί, την δόξαν αστραψάντες, του καινωθέντος εν γη, σύμφωνος υμνής δώσαν. Κρήσκης Σιλουανώστε και ο ένθεος Σίλας, άμασιν Ανδρονίκο Επαινετός ο Θεόφρον, Χριστόν γάρι και τεύουσι, σώζεσθε απαντάς. Συνοδείτης του Παύλου γεγονός και συνεκδήμος, την νέα πόλην μακάρ και φίλοι που σε φώτισας, της Θείας επιγνώσεως φώτη, Απόστολε Σίλα ιερέ, αλλά φύλατε και σκέπε πάντας ημάς, εν πίστη εκβόντας σοι. Δόξα το δε δοκότησι ισχύν, δόξα το σε Στεφανός αντί, δόξα το εκπληρούν τη βία σου, ημών τα αιτήματα. Τη 30η του μηνός Ιουλίου, Σίλα, Σιλουανού, Κρήσκεντος, Επαινετού και Ανδρονίκου, εκ των 70 Αποστόλων, Ιουλίτης Μάρτυρος εκ Κεσαρίας, Παύλου Επισκόπου και Ιωάννου Πρεσβυτέρου των Οσίων, Διονυσίου Νεομάρτυρος του Βατοπεδινού. Οι Άγιοι Απόστολοι Σίλας, Σιλουανός, Επαινετός, Κρήσκης και Ανδρόνικος, οι εκ των 70 Αποστόλων. Όλοι οι Άγιοι αυτοί ήσαν από τους 70 μαθητές του Κυρίου και όλοι υπηρέτησαν το Ευαγγέλιο του Χριστού εν κόπο και μόχθο, εν αγρυπνίες πολλές, εν λοιμό και δίψη, εν νηστείες πολλάκις, εν ψύχη και γυμνότητη. Δηλαδή υπηρέτησαν τον Κύριο με κόπο και μόχθο, με αγρυπνίες πολλές φορές, με πείνα και δίψα στις μακρινές οδυπορίες, με νηστείες, με ψύχος και γυμνότητα. Πράγματι, ο Σίλας στους Φιλίππους της Μακεδονίας χτυπήθηκε και φυλακίστηκε μαζί με τον Απόστολο Παύλο και αφού έπειτα ακολούθησε τον Παύλο σε πολλές περιοδίες του, έγινε επίσκοπος Κορίνθου. Ο δε Κρήσκης εμόχθησε ως επίσκοπος Καρχηδώνος, ο Σιλουανός ως επίσκοπος Θεσσαλονίκης, όπου έκανε πολλούς αγώνες και υπέστη πολλά βάσανα για την διάδοση του Ευαγγελίου. Με τον ίδιο τρόπο αγωνίστηκε και ο Επαινετός ως επίσκοπος Καρθαγένης, αλλά και ο Άγιος Ανδρόνικος με τους ίδιους σκόπους και στερήσεις αγωνίστηκε για την πίστη στο Ευαγγέλιο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Τον Απόστολο Ανδρόνικο τον αναφέρει και ο Απόστολος Παύλος. «Ασπάσασθε Ανδρόνικον και Ιουνίαν του συγγενείς μου και συνεχμαλώτους μου, ή την εσυσύν επίσημη εν της Αποστόλης, ή και πρόε μου γεγόνασιν εν Χριστώ» προς Ρωμαίους 16,7. Επίσης ο Άγιος Απόστολος Ανδρόνικος μαζί με την Αγία Ιουνία εορτάζουν και την 17η του μηνός Μαΐου.